Αντικαταστάθηκα και ως εισηγητής από τον συνάδελφο τον κύριο Σαμοήλη. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, η προχειρότητα με την οποία νομοθετεί η κυβέρνηση συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, με τα όσα έχουν συμβεί μετά την αποκάλυψη των στοιχείων περί βίντεο κλπ, νομίζω ότι υπάρχει εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Βρισκόμαστε σε μια, συζητάμε δηλαδή ένα νομοσχέδιο για τα τουριστικά πλοία, ενώ πραγματικά μια μεγάλη θαλασσοταραχή υπάρχει, υποβόσκει και έρχεται. Και τι αποδεικνύει αυτό? Και από τις τοποθετήσεις που έγιναν, ιδιαίτερα την τοποθέτηση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της κυρίας Βούλτεψη. Τι είπε η κυρία Βούλτεψη? Θα παραιτηθεί, ουσιαστικά είπε, ο κύριος Μπαλτάκος, αλλά ήδη είχε αποφασίσει από καιρό πριν ότι θα παραιτιόταν. Δηλαδή, παραδέχεται ότι ο κύριος Μπαλτάκος είναι ένοχος και άμεσα εμπλεκόμενος σε αυτό το έσχος το οποίο αποκαλύφθηκε, αλλά για να μην φανεί ότι παραιτείται γι' αυτό το λόγο, προκαταλαμβάνει η κυρία Βούλτεψη ότι είχε άλλους λόγους πάρα πολλούς πριν από αυτή την συγκεκριμένη αιτία που τον οδηγεί στην παραίτηση, και άρα δεν παραιτείται εξ αυτού του λόγου, παραιτείται για μια σειρά άλλα θέματα. Όποιος κατάλαβε, κυρία Βούλτεψη, κατάλαβε. Όλοι νοήμονες είμαστε, όλοι νοήμονες είμαστε, και θα αποκαλυφθεί πολύ σύντομα ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι. Εν πάση περιπτώσει, τι αποδεικνύεται με όλη αυτή την ιστορία? Αποδεικνύεται ότι αυτό το πολιτικό σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε έχει απαξιωθεί πλήρως με ευθύνη όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν και συγκυβέρνησαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και ακριβώς η εμπλοκή της πολιτικής εξουσίας στη δικαιοσύνη δημιουργεί μείζον πολιτικό πρόβλημα. Εμείς τοποθετηθήκαμε και δια του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου σε αυτά τα ζητήματα. Ζητούμε να ρηχθεί άπλετο φως σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν, και θα τοποθετηθούμε περαιτέρω, διότι πιστεύουμε ότι πραγματικά πρέπει να δοθούν λύσεις που να στηρίζουν τη δημοκρατία, να στηρίζουν το κοινοβούλιο και να μπορέσει ο ελληνικός λαός να ξαναποκτήσει την εμπιστοσύνη του σε αυτό το διεφθαρμένο και σάπιο πολιτικό σύστημα, το οποίο καταραίει, να αντικατασταθεί από ένα άλλο πολιτικό σύστημα με άλλες κυβερνήσεις και με άλλες προοπτικές για τη χώρα. Τώρα, για να έρθω λίγο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Είπα στην αρχή ότι υπάρχει